επιτέλους ήρθατε. Σας περιμένω το πρωί. Έλα, κύριε Μαρτάκη, τώρα στον Ενικό. Να έρθω λίγο πιο κοντά. Βεβαίως, έλα. Σας μιλάω και στον Ενικό. Έτσι. Σου μιλάω. Βλέπω, διατηρείς και το κοντό μαλλί της θητείας, ναι, με αυτή τη μπλε τη μπλούζα, ασορτή με τα ματάκια, είσαι μια χαρά. Το κρατάω το look του στρατού, μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει γενικά να αλλάζω λίγο. Και εμείς οι άντρες δεν έχουμε να αλλάξουμε και πολλά πράγματα στην εμφάνιση, κάνα μαλλί να κόψουμε μέχρι εκεί. Ήταν αυτό. Τι τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Δόξα Θεώ, πάνε όλα πολύ καλά. Σου άρεσε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το χορεύουμε και πάρα πολύ γενικότερα στα κλαμπ και στα νυχτερινά μαγαζιά. Μίλησε μου όμως για τις νυχτερινές σου εμφανίσεις μαζί με τον Νίκο Κουρκούλη και την Αγγελική Λιάδη. Ναι, περνάμε πραγματικά πολύ ωραία και δεν στο λέω, ξέρεις, περνάμε ωραία και σφαζόμαστε. Πραγματικά έχουμε πολύ καλή χημία, ταιριάζουμε πολύ. Κώστα, ψιθύρισέ το, πες στο Μουσταφή τι θέλεις, τι άλλο θέλεις, τι είναι αυτό που θες να κάνεις και δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής έχω κάνει σχεδόν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είχα σκεφτεί και ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Στο καινούργιο μου δίσκο που θα κυκλοφορήσει μέχρι τέλος του μήνα, έχουν υπογράψει το μισό άλμπουμ περίπου. Η Holden Erickson είναι μια ομάδα Σουηδών, συνθετών. Πολύ μεγάλα ονόματα στην γενικότερα παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Συνεργάζομαι και με πολύ αξιόλογους Έλληνες συνθέτες. Είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο Γρηγόρης Πετράκος που με γράψει τραγούδια, είναι ο Χριστόδουλος Σιγανός και ο Βαλεντίνο που τους ευχαριστώ και δημόσια πάρα πολύ. Από τη μία η καρδιά μου χτυπά και από την άλλη φρένω και σταματά. Είναι ένα τραγούδι σε λαϊκό ήχο. Ναι, πιο λαϊκό από ό,τι έχω πει μέχρι τώρα. Ενώ το πιο κοντά στα είναι super dance hit. Το αφιερώνεις. Ναι, ναι, γιατί είσαι πολύ λίγο. Οι φίλες μου που μάθαμε τις άρτες εδώ έχουν σκάσει από το κακό τους. Γιατί ήθελα να σου κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θες να τις ακούσουμε? Βεβαίως, φύγαμε. Τραγουδάς για ένα γλυκό κορίτσι. Ποια έχεις τη σκέψη σου όταν λες αυτό το στίχο? Ποια έχω? Εμένα. Ναι, σε ένα καλά. Στο έχω αφιερώσει, αλλά. Ναι. Εσένα μόνο, δεν θα πω άλλο. Τι ψεύτης που είσαι. Στο τραγουδάω έτσι. Θεέ μου, τι γλυκό κορίτσι είσαι εσύ. Έχεις όσα έχουν όλες τους μαζί. Θεέ μου, τι γλυκό κορίτσι αγαπώ. Κι απ' αγάπη τώρα θα εκραγώ. Μη μου εκραγείς. Μη μου εκραγείς, εκραζόμαστε. Κοκκίνησα. Ψιθύρισέ το, πες το Μουσταφή, έλα κοντά μου. Τι ψιθυρίζει το αυτή, Κώστα? Να το πω σε σένα, να το πεις εσύ. Ναι, ναι, ψιθύρισέ το. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε πιο κοντά, μας λέει ο Κώστας, λοιπόν. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει μια γυναίκα για να σταθεί δίπλα από σένα, μιας και είσαι ένας από τους 25 πιο σεξι άντρες του πλανήτη? Καταρχήν νιώθεις σεξι? Σεξι όχι, δεν νιώθω. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να είναι δίπλα σου? Καλή καρδιά. Πραγματικά. Τι ωραία που τα λες. Τι καλό παιδί είσαι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Φτιάξε με λίγο έτσι. Τι να πω. Ρίξω τα από εδώ και τα από εκεί πίσω. Κώστα, θα δοκίμαζε ξανά να πας στο Eurovision? Ναι, θα το ξανατολμούσα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό για ένα νέο καλλιτέχνη να εκπροσωπεί στο εξωτερικό τη χώρα του. Κώστα, είναι αλήθεια ότι έχεις τη στήση από εξάντληση? Πολύ δουλειά τρώει τον αφέντη, λένε. Σε έφαγε ένα? Όχι, όχι. Συγγνώμη κιόλας για τη λέξη, δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά αυτά είναι βλακίες όλα. Όχι, ποτέ δεν έχω πάθει κάτι τέτοιο. Κώστα, όμορφο παιδό. Έχεις φάει παντεχυλόπιτα? Όπως όλος ο κόσμος. Υπάρχει δηλαδή γυναίκα σε αυτό τον πλανήτη που έχει πει όχι στον Κώστα Μαρτάκη? Ναι. Ναι. Θες να της πεις κάτι μέσα από τον Μαγκαστάρ? Καλά έκανε. Καλά έκανε, λοιπόν. Από τη μία αγκαλιά με κρατάς και από την άλλη σαν το κύμα χτυπάς και αναρωτιέμαι. Γιατί δεν συνεργάζεσαι πια με τον Ψινάκη?
συνεργάζομαι με τον Ηλία. Πάνω απ' όλα είμαστε δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει αυτό. Σε βλέπουν ανταγωνιστικά οι άντρες συναδελφοί σου εξαιτίας της εμφάνισής σου? Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι συναδελφοί μου. Μέχρι στιγμής δεν μου έχουν δείξει εμπάθεια ή να με μισούν ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω στον ανταγωνισμό, αλλά στον θεμητό ανταγωνισμό, στο ότι προσπαθείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να γίνεις όλο και πιο καλύτερος. Όχι στο να βγάλω το μάτι του διπλανού για να επιβιώσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Megastar. Εγώ ευχαριστώ. Και ήρθαμε έτσι και πιο κοντά. Έτσι, έτσι. Έλα, έλα κι άλλο λίγο. Κι άλλο πιο κοντά. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε έτσι. Πάρα πολύ, Κώστα. Και από την άλλη. Και από την άλλη, και από την άλλη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά.